Το τριήμερο 20 με 22 Μαΐου πραγματοποιήθηκε το συνέδριο του κόμματος Κινάλ, στο οποίο και αποφάσισαν νέα απόπειρα παραπλάνησης των ψηφοφόρων. Ανασύρουν το όνομα Πασόκ και τον Πράσινο Ήλιο για να θυμίσουν τις δόλειες εποχές του Ανδρέα Παπανδρέου και να κρύψουν τις ευθύνες τους για τη γιγάντωση του δημόσιου χρέους και της ψέθηκης ανάπτυξης με δανεικά χρήματα από την υπογραφή των μνημονίων. Το συνέδριο του Κινάλ πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 20-22 Μαου. Το Κινάλ γίνεται ξανά Πασόκ και θα ανατείλει πάλι ο Πράσινο ήλιο. Το Κινάλ Πασόκ θέλει να χτίσει μια νέα σχέση εμπιστοσύνη με του πολίτε και τι νέε γενιέ τη πατρίδα μα, δήλωσε ο πρόεδρο του κόμματο, κύριος Ανδρουλάκη. Οι παλαιότερε γενιέ δεν θα ξεχάσουν με ποιον τρόπο εξαπατήθηκαν από το Πασόκ, ούτε ποιο υπέγραψε την παράδοση τη εθνική κυριαρχία τη χώρα, ούτε ποιο εξόντωσε οικονομικά και φυσικά όλου του Έλληνε, δημιουργώντα στρατιέ ανέργων, τοχευμένων και απολυμένων αλλά ούτε ποιο οδήγησε χιλιάδε κόσμο στην αυτοκτονία. Παρόν στο συνέδριο του κόμματο ήταν όλα τα κομματικά στελέχη που έχουν συνδέσει το όνομά του με τι μεγαλύτερε προδοσίε του ελληνικού έθνου. Παρόν ο κύριος Κώστα Σιμίτη, που επί πρωθυπουργία του παραδόθηκε η οικονομία τη Ελλάδο στα χέρια τη Ευρωπαϊκή Ένωση με την κατάργηση του εθνικού νομίσματο και την είσοδό μα στο ευρώ. Ο Σιμίτη ήταν αυτό που ευχαρίστησε του Αμερικάνου για την επέμβασή του στα Ήμια, κάνοντα πλάτε σε εταιρείε φούσκε στο σκάνδαλο του χρηματιστηρίου Αθηνών για να κλέψουν τι οικονομίε των Ελλήνων. Παρόν ήταν και ο Ευάγγελο Βενιζέλο, που ξέχασε τη λίστα Λαγκάρτ στο Σιρτάρι, εφάρμοσε προσωρινά για δύο χρόνια το χαράτσι σε όλα τα ακίνητα που ακόμα πληρώνουμε, εισηγήθηκε τον νόμο περί ευθύνη υπουργών και απειλούσε του μάρτυρε για το σκάνδαλο Νοβάρτη. Παρόν και ο Γεώργιο Παπανδρέου, που επί του ανακοίνωσε την επιτήρηση Τη Ελλάδο από την Τρόικα και το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, παρουσιάζοντα με τον πρόεδρο τη Ελστάτ αυξημένο το δημόσιο χρέο και οδήγησε χιλιάδε Έλληνε σε απόγνωση, οικονομική καταστροφή και αυτοκτονίε. Τα μεγαλοστελέχη του Πασόκ και οι αυλικοί του αποφάσισαν να ανατείλουν και πάλι τον πράσινο ήλιο του Πασόκ ω σύστατη απόπειρα να τυφλώσουν τη δικαιοσύνη για να μην ερευνήσει τα δεκάδε σκάνδαλα και χρέο 115 εκατομμυρίων ευρώ που κρύβουν από πίσω για να μπουν εξαγνισμένοι και πάλι στον προεκλογικό εκλογικό αγώνα ζητώντας από τους Έλληνες την ψήφο τους ώστε να ξανακυβερνήσουν τον τόπο που ρήμαξαν.